Τα ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έρχονται. Και αυτό γίνεται για δύο λόγους που αφορούν τόσο στους μικρούς μαθητές όσο και στους γονείς τους. Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμήματων. Δουλέψαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και ορίσαμε, προτείναμε κατά κανένα λόγο, δεν ορίσαμε ακριβώς, θα δίνουμε στο Υπουργείο, ποια σχολεία βλέπουμε, δημοτικά μας σχολεία και νηπιαγωγεία, μπορούν και έχουν τις προϋποθέσεις, δηλαδή τον ικανό αριθμό μαθητών εγγεγραμμένων στο ολοήμερο, για να επεκταθεί το ωράριό τους μέχρι τις 5.30. Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμήματων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σχεδόν σε 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Μόνο στην Αχαΐα έχουν προταθεί πάνω από 100 δομές εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας. Αυτό θα, σε τελική ανάλυση θα εξαρτηθεί από τις δηλώσεις που θα πάρουμε από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών την 1η Σεπτεμβρίου. Οι γονείς θα ξέρουν ότι το σχολείο τους προτίθεται να λειτουργήσει μέχρι τις 5.30. Είναι 5.000 τέτοια ολοήμερα δημοτικά ολοήμερα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος του διευρυμένου δωρεάν παιδαγωγικού προγράμματος είναι διτός. Αφενός, η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης για τα παιδιά και αφετέρου η υποστήριξη της οικογένειας με προσέγγιση του σχολικού με το εργασιακό ωράριο των γονέων που θα έχει σαν αποτέλεσμα περισσότερο ελεύθερο δημιουργικό χρόνο στο σπίτι εφόσον η μελέτη θα ολοκληρώνεται στο σχολείο. Αξίζει να αναφέρουμε πως η πρόσβαση όλων των μαθητών στο διευρυμένο ολοήμερο είναι ελεύθερη χωρίς κανένα κριτήριο συμμετοχής.